Για μια ακόμα φορά είχαμε δίκιο. Το παιχνίδι χοντρένει. Δηλαδή πιστεύετε ότι πρέπει να πάμε στην αστυνομία? Δεν το συζητώ. Σήμερα κιόλας. Θα την πάρουν όμως τα σοβαρά. Τι να πει αυτό. Θα τους υποχρεώσουμε. Νώρα, μήπως πρέπει να βάλουμε κάποιον να σε προσέχει. Όχι, αυτό το έχω. Δεν ξέρω τι έχεις, αλλά εδώ μιλάμε για επαγγελματίες. Αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν χρειάζομαι σωματοφύλακα. Ο Λουκάς ξέρει. Τι ξέρεις, Λουκά? Έχει μια σχέση και... Και θα είναι διαρκώς δίπλα μου. Εμένα δεν με καλύπτει τώρα. Αν εσύ αισθάνεσαι ασφαλής μαζί του... Πολύ. Και τέρμα η άδεια. Από αύριο θα είσαι όλη μέρα εδώ. Στα γραφεία μας τουλάχιστον είσαι τελείως ασφαλής. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε ποιος είναι αυτός που σε απειλεί, γιατί όσο περνάει ο καιρός αποθρασύνεται. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν αρκεί να συμφωνείς, Λουκά. Πείτε μου, τι θέλετε να κάνω? Άρχισε πάλι να ψάχνεις, Λουκά. Πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε ποιος ήταν ο άντρας της κοπέλας. Πρώτα πάντως στη γειτονιά, το ψιλικατζίδικο, όπου να είναι. Νομίζετε ότι είναι αυτός? Γιατί εσύ πιστεύεις ότι είναι κάποιος άλλος? Μα καλά, είσαι τελείως βλήμα. Τι έπαθες? Σου προσφέρει το γραφείο προστασία και εσύ λες έχω το Στέλιο. Λες και έχεις τον Νταρτανιάν. Άντε παράτα μας, Λουκά. Μόλις ακούς Στέλιο, τσιτώνεις με τη μία. Με τη βλακεία σου τσιτώνω, Νώρα. Τι να σου κάνει ο άνθρωπος? Προγραμματιστής είναι, δεν είναι σεκιουριτάς. Δεν έχω ανάγκη από πληρωμένους φουσκωτούς. Να είναι κολλημένη σαβδέλα πάνω μου. Μια χαρά θα με το Στέλιο. Μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα. Μια χαρά. Να δούμε τώρα και τις τρομάρες. Δεν σε πιάνω. Με τη μηχανή δεν σε φέρνει ο Στέλιος εδώ? Ναι. Πώς το φάγανε το γιατρό? Με στον κρεμό με το αυτοκίνητο. Δύσκολο να κάνω το ίδιο και σε εσάς. Ας πούμε, με τη μηχανή είναι πολύ πιο εύκολο. Ο Στέλιος είναι καταπληκτικός οδηγός. Να πάει σε Grand Prix. Βρε, τι δουλειά έχει τι οδηγός είναι ο Στέλιος? Άμα τον στριμώξουν, πάει, τελείωσε. Δεν μπορούν να τον στριμώξουν. Α, καλά. Εσένα ο έρωτας εκτός του της έχει τυφλώσει. Σε έχει αποβλακώσει κιόλας. Αρκετά. Και δεν χρειάζεται να έρθεις μαζί μου στο τμήμα. Θα πάω μόνη μου για την καταγγελία. Τι έπαθες τώρα? Εσύ τι έχεις πάθει και ξεσπάς συνέχεια πάνω μου. Και αν έχεις νεύρα για κάτι άλλο, δεν σου φταίω εγώ. Για τίποτα δεν έχω νεύρα, Νώρα. Για σένα νοιάζομαι και την ασφάλειά σου. Την ασφάλειά μου δεν μου την εξασφαλίζουν οι πληρωμένοι φουσκωτοί. Μου την εξασφαλίζουν οι άνθρωποι που με νοιάζονται και με αγαπάνε. Βέβαια. Από τα 12. Ξέρω κέφαλι σου. Τώρα θα αλλάξεις. Επιτέλους, το κατάλαβες. Εντάξει, να περάσω. Συγγνώμη για το εμπόλυμο ραντεβού. Είπες ότι ήταν επίγον. Ελπίζω να είναι, γιατί πνίγομαι. Πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα. Να ανησυχήσω. Σας βλέπω λίγο σοβαρούς. Λοιπόν, έχουμε καταλάβει όλοι τι συμβαίνει με την Εύα. Έλα, τι συμβαίνει με την Εύα? Μάτι βγάζει ότι παντρεύτηκε τον Νικόλα εξαιτία σου και όχι επειδή τον αγαπάει. Αυτό ήταν το πήγον, γι' αυτό ήθελες να με δεις. Μανώ, είναι σοβαρό. Ναι, και πολύ πιο σοβαρή είναι η δουλειά μου. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με θέματα που έχουν τελειώσει. Αν θέλετε, σου είναι και καλά να μιλήσετε σε κάποιον, έχει άντρα ή κοπέλα, πιάστε τον, μιλήστε του. Εγώ έχω βγει από την εξουσία. Έλα, ρε. Τόσο εύκολο ήταν και δεν το είχες πάρει ήδη τόσα χρόνια. Ξέρεις πολύ καλά, δεν μου άρεσε να με ειρωνεύω. Με συγχωρείς, αγόρι, δεν κάνω επιτυχίες. Αλλά με αυτά που ακούω, μου βγαίνει αυθορμήτως. Από τη στιγμή που παντρεύτηκε τον Νικόλα, το θέμα τελείωσε. Τόσο. Ναι, τόσο απλά. Ο Νικόλας μου ζήτησε να μείνω μακριά και αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω. Γι' αυτό τη τηλεφώνησε χθες νυχτιάτικα. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού αντλείς τις πληροφορίες σου, αλλά είναι ανακριβής. Αν θες να ξέρεις, αυτή μου τηλεφώνησε πρώτη. Πρώτη, δεύτερη δεν έχει σημασία, Μάνο. Σημασία έχει ότι μιλήσατε. Εσύ έτσι κρατιέσαι μακριά. Και με σένα μιλάω σημαίνει κάτι. Έναν ύπνο σου με αγαπάς. Δεν είσαι ο τύπος μου. Μάνο, κόψε την πλάκα. Δεν βλέπεις ότι με τον τρόπο σου κρατάς τη φωτιά αναμένει? Ή μήπως αυτό επιδιώκεις? Ανάκη ψυχολόγος του πάνελ. Δεν χρειάζεται πτυχίο ψυχολογίας για να καταλάβουμε τι παίζει εδώ. Όχι. Έχεις την Εύα στην απόσταση, αλλά της πατάς και καμιά ένεση. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Βέβαια. Η Εύα είναι πάντα διαθέσιμη, είναι εκεί, όποτε θέλεις εσύ να επιστρέψεις. Με τους όρους σου, βέβαια. Λυπάμαι, Νώρα μου, θα σε απογοητεύσω. Έχω γυναίκα, την αγαπάω πάρα πολύ και δεν χρειάζομαι καμία Εύα διαθέσιμη. Μακάρι. Γιατί η Μελίτα είναι πολύ ωραίος άνθρωπος. Και τελευταία τη θεωρώ και φίλη μου. Α, πολύ καλά. Να κανονίσουμε να βγούμε τετράδα με το φίλο στον περίεργο. Χάρηκα και να μην ασχολείστε με τη ζωή μου, όπως και εγώ δεν ασχολούμαι με τη δική σας. Να βοηθήσουμε, προσπαθούμε, Μάνο. Αν θέλετε να βοηθήσετε, να με αφήσετε να δουλέψω, γιατί έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Και η Εύα δεν είναι ένα από αυτά. Είπε ο Πινόκιο. Τώρα θες να τα σπάσουμε για μεταξύ μας? Είναι που είναι διαλυμένη παρέα. Λοιπόν, για να μην την αποδιαλύσουμε, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, και ξέκοψε εντελώς από την Εύα. Μην της δίνεις ελπίδες. Δεν της δίνω, γιατί δεν υπάρχουν. Ωραία. Φρόντισε να της το ξεκόψεις αυτό. Να της το κάνεις για να, παιδάκι μου. Ωραία. Εντάξει. Θα το φροντίσω. Ευχαριστημένη. Έχουμε το λόγο σου. Τον έχετε. Μπορείτε να με αφήσετε να δουλέψω, γιατί πνίγομαι!
Τέλος πάντων. Πάμε, Λουκά. Ας το επανέλθω. Γεια. Τόσο καλά. Ποιο πήγε καλά? Δεν τον είδες που μας δούλευε ψιλογαζί? Εμένα μου φάνηκε αποφασισμένος να ξεκόψει. Εσένα ήθελα να ξέρω πόσο κάθονται οι δίκες και τις κερδίζεις. Παιδί μου, δεν κατάλαβες ότι μας δούλευε κανονικά? Μας είπε αυτά που θέλαμε για να μας ξεφορτωθεί. Θα σας δώσω το λόγο του, εσύ. Και ο λόγος του μάλλον είναι συμβόλαιο. Άσε μας, ρε Λουκά. Εδώ μας την έκανε ο Νικόλας. Τον είχαμε για ονούφριο. Το Μάνο θα πιστέψω. Δηλαδή, εσύ το αποκλείεις να είναι τα πράγματα όπως τα λέει? Μα εντελώς όμως. Γιατί, ρε κούκλα μου? Δεν μπορεί δηλαδή να μην γουστάρει την Εύα πια και να βρει και τώρα αφορμή να απαλλαγεί? Ναι, γιατί είναι τέτοιος τύπος ο Μάνος, έτσι. Αν δεν γουστάρει κάτι, ψάχνει πατήματα. Δεν το κόβει μαχαίρι και όποιο πάρει ο χάρος. Είναι διακριτικός τύπος. Με δουλεύεις, Λουκά. Πώς πω. Το μέλλον θα δείξει. Αυτό φοβάμαι. Για να συναντήσουμε και τον Νικόλα τώρα να δούμε τι θα γίνει και με αυτόν. Τι, θα τον συναντήσουμε? Όχι, θα του ρίξουμε την ανθρωπιστική βοήθεια από αέρος. Εσύ τι λες? Δεν φτάνει που με βάζει να κάνω τη μητέρα, Τερέζα. Πρέπει να υφίσταμε και το χιούμορ σου. Έλεος. Συγγνώμη, μητέρα. Σπίτι σου, σπίτι μου, καμπαλού. Ναι, μη χαίρεσαι. Για τον Νικόλα ρωτάω. Πού να του πω να συναντηθούμε? Ρε Νικόλα, τόσα έχουν δει τα μάτια μας. Όλοι έχουμε ενοχές για εκείνο το βράδυ. Θέλεις να έχουμε κι άλλα τώρα να μετανιώνουμε? Για ποια άλλα μιλάς? Δηλαδή δεν τρέχει τίποτα. Πέτυχε το σχέδιό σου και όλα καλά. Αυτό είχε στο μυαλό σου? Εσείς τι ζόρι τραβάτε ακριβώς, μου λέτε? Για να ξέρω δηλαδή. Ρε φίλε, εσύ δεν ήσουν που μας κατηγορούσες όλους ότι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν λέμε αλήθειες? Εσύ τώρα γιατί κρύβεσαι? Ούτε κρύβω, ούτε διαλαλώ σε κανένα για την προσωπική μου ζωή. Και εγώ δεν ζήτησα σε κανέναν να είναι κατευτεί. Ναι, όταν βλέπεις το φίλο σου όμως να ξεφτυλίζεται έτσι, ανακατεύεσαι και ας μην το ζητήσει. Δεν βλέπεις, ρε, ότι έχεις τα πατώματα και σέρνεσαι? Σε εκμεταλλεύεται, Νικόλα. Δεν σε αγαπάει. Σε χρησιμοποιεί για να πονέσει το Μάνο. Περιμένετε λίγο. Εδώ ήρθαμε για να θάψουμε τη γυναίκα μου? Καλά, δεν είπαμε ότι το κάνει και από πρόθεση. Προς Θεού. Νόρα. Αλλά, Νικόλα μου, η κοπέλα δεν μπορεί να κρατηθεί. Θέλει το Μάνο. Δεν μπορεί να τον νικήσει αυτό. Η Εύα και εγώ εξηγηθήκαμε. Ξέρω πολύ καλά πώς νιώθει και ξέρει πώς νιώθω. Και τι είπατε, δηλαδή, ρε φίλε? Εγώ αγαπάω εσένα, εσύ αγαπάς άλλον, αλλά... Οκ, είμαστε σούπερ και προχωράμε. Μήπως αυτό αφορά εμάς τους δυο, εμένα και την Εύα? Τότε γιατί ξέσπασες σε μένα όταν έπιασες πάτο? Την παραμονή του γάμου σου με τη Δάφνη, σε μένα δεν ανοίχθηκες? Τότε μέτραγε η γνώμη μου, ενώ τώρα δεν μετράει. Ωραία, σε ρωτάω, τώρα ποια είναι η γνώμη σου? Να την αφήσεις να φύγει και να επιστρέψεις στη Δάφνη. Τι λες, ρε? Ποια Δάφνη? Η Δάφνη μετά από αυτό που της έκανα, ούτε να με φτύσει δεν θέλει. Έχεις εμάς να σε στηρίζουμε. Όπα, συνάδελφε, πολύ φορά πήρες. Εσύ μπορείς να το στηρίξεις όσο θέλεις. Εγώ ανήκω στην κατηγορία Δάφνης. Ούτε να τον φτύσω. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες στο σπίτι σου για να μου το πεις. Ας μην ήταν ο Λουκάς και θα σου έλεγα εγώ αν θα σε καλούσα. Νόρα, λέμε. Τι, Λουκά? Εσύ για να με πεις να γίνει αυτή η συνάντηση, μου πέταξε το χαρτί του μυστικού μας και των τύψεων. Δεν αντέχει άλλες τύψεις το σύστημά μου. Τέλος πάντων τώρα. Σημασία έχει, Νικόλα, ότι τώρα είμαστε εδώ και προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Πώς? Ζητώντας μου να αφήσω την Εύα? Την οποία δεν την έχεις, έτσι κι αλλιώς. Ξέρεις τι καταλαβαίνω εγώ? Ότι δεν έχετε αγαπήσει ποτέ στη ζωή σας. Ναι, βάλε μας και χέρι τώρα. Αν είχατε αγαπήσει πραγματικά, θα καταλαβαίνετε πως η αγάπη δεν σβήνει έτσι. Επειδή το πήρες απόφαση. Μόνο που αυτό ισχύει και στην περίπτωση της Εύας με το Μάνο, ξέρεις. Λουκά, κόψε την πλήση εγκεφάλου. Αν έχεις κάτι άλλο να μου πεις, πες το. Ναι, παιδάκι μου, δεν είπε κανείς ότι είναι εύκολο. Σιγά σιγά γίνονται αυτά. Θα πάρεις εσύ το δρόμο σου, θα την ξεχάσεις κάποια στιγμή. Και θα την αφήσεις και αυτή να πάρει το δικό της. Και όλα θα πάνε εκεί που είναι να πάνε. Στο Μάνο, δηλαδή. Θα ξεκόψει από εκείνη. Κάνε κι εσύ το ίδιο. Όσο η Εύα θα παλεύει να μείνει και να μ' αγαπήσει, άλλο τόσο θα το παλέψω κι εγώ. Τόσο πολύ έχει χαζέψει ο άνθρωπος. Συγγνώμη, δεν κατάλαβες τίποτα από όσα είπαμε τόση ώρα. Να στα ξαναπώ από την αρχή. Να σου βάλω και υπότιτλους. Δεν χρειάζεται. Ξέρω πολύ καλά γιατί την έκανε την επιλογή της Εύα.
όσο για το αποτέλεσμα, δεν μπορεί να το προδικάσει κανείς μας. Μπορώ εγώ. Καταστροφή θα είναι το αποτέλεσμα, Νικόλα. Και ένας Θεός ξέρει πόσους θα πάρει μπάλα.